γκρουπισμού. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Έχετε την εντύπωση πως το μόνο ψώνιο σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι ο Θωμάς? Γελιέστε. Ιδού. Και μου λέει, μπήκε η άνοιξη, θέλω κάμπριο για σήμερα. Αλλά απ' την άλλη, δεν θέλω να με τρώει ο αέρας, να μην χαλάνε τα μαλλιά μου και να μην είμαι πολύ εκτεθειμένη. Αυτό μάλιστα, αυτό μου πάει. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό μπορώ και το κάνω ό,τι θέλω. Εννοεί εξατομίκευση. Η Peugeot λοιπόν με το 108 απευθύνεται σε νεανικό κοινό. Κάτι διαφορετικό, πιο παιχνιδιάρικο, πιο πικάντικο. Με μια πρώτη ματιά βλέπω το εσωτερικό. Με παραπέμπει σε ένα αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας. Όμως με μια δεύτερη ματιά εστιάζω στον πίνακα οργάνων. Βλέπω το ταχύμετρο που είναι έτσι στρογγυλό. Βλέπω μέσα μια πιο μικρή στρογγυλή οθόνη LCD που περιέχει διάφορες πληροφορίες που χρειάζεται ο οδηγός. Πόση βενζίνη έχει το τεπόζιτο, την εξωτερική θερμοκρασία, την αυτονομία του αυτοκινήτου. Πόσα χιλιόμετρα μπορείς να διανύσεις με τη βενζίνη που έχεις μέσα στο ρεζερβουάρ σου. Και αριστερά έχουμε το στροφόμετρο και είναι ψηφιακό. Σου έχει και μία ένδειξη, το shift indicator, που σου λέει τι ταχύτητα πρέπει να βάλεις όταν είσαι καθοδόν για πιο οικονομική οδήγηση. Peugeot 108 Top με ανοιγόμενη οροφή. Στόχος του Peugeot ήταν να δημιουργήσει ένα ελκυστικό αυτοκίνητο πόλης. Σχεδιαστικά λοιπόν έχει αυτό το κάτι διαφορετικό, ενώ παράλληλα είναι και ευέλικτο. Έχει κάτι που χρειάζεται για αυτοκίνητα πόλης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που μας δείχνει πόσο ευέλικτο είναι ένα αυτοκίνητο είναι ο κύκλος τροφής. Και το Peugeot 108 έχει μόλις 9,6 μέτρα κύκλος τροφής. Το συγκεκριμένο έχει χωρητικότητα, το παπαγκάζ, 243 λίτρα. Απέχει από το έδαφος 77 εκατοστά. Σωστά, περίπου στο ύψος των χεριών μας. Που κατευθείαν παπ, φορτώνεις, τελείωσε. Τώρα, να σου πω και κάτι έτσι πάνω στην κουβέντα και που το σκέφτομαι. Μια ντίβα σαν και σένα δεν χρειάζεται να οδηγάει. Πα κάτσε δίπλα και ας σε πάω. Άξι, τον προσωπικό σου οδηγό, ας πούμε. Έτσι, να μην ταλαιπωρείς. Να οδηγήσω εγώ λίγο. Κόλακα. Δεν με ρίχνεις όμως με αυτά. Κάτσε τώρα στη θέση σου και θα τα πούμε μετά. Μπήκε η άνοιξη. Peugeot 108 Top. Με αυτό εδώ το κουμπί, τίποτα άλλο, ηλεκτρικά όλα, ανοίγει η οροφή του αυτοκινήτου. Βλέπεις. Καλά, εντάξει, ό,τι πρέπει τώρα για την άνοιξη. Να σου πω όμως, άμα φυσάει λίγο παραπάνω. Ναι. Και εγώ το θέλω μέχρι τη μέση. Πάει μέχρι τη μέση. Και όχι μόνο αυτό. Έχει έναν ανεμοθραύστη εδώ πάνω. Βοηθάει ώστε να μην γίνεται περιδίνηση του αέρα και να μπαίνει ο αέρας να ακούγεται μέσα στην καμπίνα των επιβατών. Και έτσι λοιπόν έχεις λιγότερη φασαρία. Σηκώνεται αυτόματο ο ανεμοθραύστης αυτός και κόβει τον αέρα να μην μπαίνει μέσα στην καμπίνα όσο το δυνατόν. Μα δεν έχει έρθει τώρα καθόλου αέρας από την ώρα που το άνοιξες. Έχει έρθει απλά μία δροσιά και ουσιαστικά έτσι. Η ανανέωση του αέρα στο αυτοκίνητο μέσα, ρε παιδί μου. Ότι νιώθεις λίγο πιο κοντά στη φύση. Αυτό γιατί βοηθάει. Τι γίνεται, αυτό σηκώνεται μπροστά σαν μια αεροτομία, ας πούμε, στην ουσία και κόβει τον αέρα προς τα πάνω. Και όπως είπα στην αρχή, εξατομίκευση. Και το Peugeot 108 το απλό με την κλειστή οροφή και το 108 Top έχουν πολλές δυνατότητες εξατομίκευσης. 7 διαφορετικούς συνδυασμούς εξατομίκευσης. Αυτοκόλλητα που μπορούμε να προσθέσουμε, χρώματα, επιλογές, είτε καλύματα στους καθρέφτες, είτε στις ταπετσαρίες, στα καλύματα, στα πατάκια. Στην οροφή μπορώ να διαλέξω ανάμεσα σε γκρι, μαύρο και μοβ. Μοβ! Το καταλαβαίνετε, μοβ! Η οροφή μπορεί να έχει διαφορετικά χρώματα, Το λέω και τρέμω. Θες το μοβ εσύ? Μ' αρέσει το μοβ, κάτι μου κάνει πάντα. Ναι. Πάρα πολλές επιλογές για να έχει ο καθένας το δικό του Peugeot 108 Top. Θα ολοκληρώσω τον ηρμό μου και τις σκέψεις μου λέγοντας μόνο για την οθόνη που είναι αφής 7 inch με σύστημα infotainment και μπορείς να διαχειριστείς όλες τις λειτουργίες, να συνδεθείς με το smartphone σου, να κάνεις ό,τι θέλεις, πραγματικά ό,τι θέλεις, έχεις άπειρες επιλογές. Δεν θα ξεχάσω να πω βέβαια για την κάμερα οπισθοπορίας, πόσο σημαντική είναι και πόσο μας έχει λύσει κάθε πρόβλημα του τι είναι πίσω από το αυτοκίνητο την ώρα που παρκάρουμε και δεν βλέπουμε. Άρα είμαστε καλυμμένοι και στο παρκάρισμα. Και φυσικά εννοώ μου κινητήρες. Έχουμε λοιπόν κινητήρες βενζίνης 2, είτε τρικύλινδρος 1000 με 68 ύπους, είτε βραβευμένος 1200 PureTech με 82 ύπους και κυβότια ταχυτήτων 5 τάχυτα χειροκίνητα είτε αυτόματο 5 σχέσεων πάλι για ακόμα περισσότερη άνεση και ευκολία. Και φυσικά υπάρχει δυνατότητα για 5 τάχυτο αυτόματο κυβότιο με δυνατότητα χειροκίνητων αλλαγών. Βέβαια, για εσάς που την έχετε δει, λέει. Peugeot 108 Top, δηλαδή με ανοιγόμενη οροφή, από 12.400 ευρώ. Να ακούσω εκεί, κυρία μου, σου φέραμε 108 top και εσύ μας λες για LED. Δεν σου αξίζει. Καλά, δεν σου λέω και για το Μίτσουλα. Όχι ότι έχω κάτι με σένα, Μίτσουλα, αλλά ο LED είναι στο στοιχείο μου, κατάλαβες.